Κρήτη, το μαρτυρικό νησί, ο ακίνητος φρουρός του ελληνικού νότου. Το 1204 πουλήθηκε στους Βενετούς και το 1669 υποδουλώθηκε στους Τούρκους. Οι νέοι κατακτητές βασάνιζαν, σκότωναν, άρπαζαν περιουσίες, γυναίκες και παιδιά των χριστιανών, επέβαλαν βαριά φορολογία και αγκαρίες, μετέτρεψαν τις εκκλησίες σε τζαμιά και έκλεισαν τα σχολεία. Δεν άφησε όμως ποτέ ήσυχο τον κατακτητή. 11 φορές ξεσηκώθηκε κατά των Τούρκων, με κόστος όμως χιλιάδες θύματα. Βρισκόμαστε στις παραμονές του 1821. Έχουν περάσει 6 αιώνες συνεχούς κλαβιάς. Η Κρήτη είναι σε πολύ χειρότερες συνθήκες από την άλλη Ελλάδα. Τα Σφακιά μετά την επανάσταση του Δασκαλογιάννη το 1770 έχασαν την οικονομική τους ισχύ. Μετά τη δράση του Χατζή Οσμάν, οι πιέσεις από τους γενιτσάρους ήταν πολλαπλές και χειρότερες, αφού οι κατακτητές γνώριζαν πια τις διαθέσεις των Ραγιάδων. Η οικονομική κατάσταση ήταν άθλια. Οι αρπαγές και η αβεβαιότητα είχαν μειώσει δραματικά την παραγωγή αγαθών. Ο πληθυσμός ελαττωνόταν συνεχώς. Ο γιατρός Νικόλαος Ρενιέρης αναφέρει ότι σε 17 χρόνια σκοτώθηκαν ή απαγχωνίστηκαν στο νομό Χανίων 4.000 χριστιανοί. Και ο Γάλλος πρόξενος Λαρούζης γράφει ότι σε 8 χρόνια τούρκεψαν 2.811 χριστιανοί. Οι φιλικοί δεν έστειλαν αποστόλους στην Κρήτη, ούτε ανήγγειλαν την επανάσταση που σχεδίαζαν στην Ελλάδα. Μόνο ο Γρηγόριος Δικαίος, ο Παπαφλέσσας, έστειλε 3 κληρικούς που έκαναν μοιήσεις. Έτσι στην Κρήτη γίνονταν μυστικά προπαρασκευές υπό τη διεύθυνση μόνο λίγων μοιημένων. Στις 7 Απριλίου του 1921, οι Σφακιανοί αποφάσισαν να καλέσουν στο λουτρό Σφακίων τους καπεταναίους και τους μοιημένους φιλικούς όλων των επαρχιών και να προμηθευτούν όπλα. Οι Τούρκοι μετά την κατάσχεση της αλληλογραφίας του Πατριάρχη Γρηγορίου του V στην Κωνσταντινούπολη έμαθαν τα ονόματα των φιλικών στην Κρήτη. Οργάνωσαν λοιπόν τριπλή εκστρατεία το Μάιο σε Αμπαδιά, Άγιο Βασίλη και Αποκόρονα. Ειδοποίησαν τους Σφακιανούς να παραδώσουν τα όπλα και έστειλαν μια ομάδα 300 άνδρες να πιάσουν ζωντανό τον ηγούμενο του Πρέβελη Μελχισεδέκ Τσουδερό, που όμως ειδοποιήθηκε και διέφυγε. Όρμησαν λοιπόν κατά μεσούνταν των Μάιων. Και τον μεν αρχιερέα της Κισάμου απήγαγον βιαίως. Ως αυτός δε και τον βεριαίων αφύρπασαν ταυτοχρόνως εκ της οικίας της κατά το χωρίον περιβόλια εξοχής του Κωνσταντίνου Γερακάκη. Και αμφωτέρους οχλαγωγικώς έριψαν εις τα σφυλακάς του φρουρίου. Και τι εναντιουμένου του Λατίφη πασά τότε όντως της διοικήσεως Κηδονίας. Συνάμα δε περιεκύκλωσαν και το ελληνικόν της Κηδονίας σχολείων, από το αυτό της εκδικήσεως πάθος ελαυνόμενη, όπως συλλάβωση των τότεν διδάσκαλων Νικόλαων Φουράκιν. Αλούτος, προφθάς, εκρύβει εν την ύπεν ηχρό οικίσκο γυναικός τεινός, ένθα, υπό του τρόμου με το λίγον, απεβίωσεν. Μετά την μικράν μεν, αλλά αναγκαίαν ταύτην ιστορικήν διήγησιν, επανερχόμεθα πάλιν εις τα Κηδονιακά. Ο χλαγωγικός λοιπόν, με τού πολύ, οι Τούρκοι διαρρήξαντες στην Ιρκτήν, απήγαγον εις την Αγχώνην, την ημέραν της αναλήψεως του Σωτήρος, τον αρχιερέα και ελληνονιδιδάσκαλον. Οι μηθανείς έφθασεν εις τον τόπον της καταδίκης ο Καλίνικος. Ο δε Μελχισεδέκ, σειρώμενος γυμνός και μαστιζόμενος,
εκράβγαζε μέχρι τελευταίας αναπνοής προς τους απαγωγείς αυτού. «Φάγεται ο θηρίατα σάρκας μου. Το πνεύμα μου, το οποίον σήμερον παραδίδω εις χείρας του πλάστου μου, δεν έχετε εξουσία να βλάψετε. Έχω σταθεράν την ελπίδα ότι ο δίκαιος Θεός θέλει τιμωρήσει την κακίαν σας, διότι χύνεται αδίκως αίματα χριστιανών». Απαγχωνήσαντες δε τούτους, ετράπησαν παραχρήμα εις βιοπραγίας κατά χριστιανών. Μη υπήκοντες του λοιπού, ουδέ εις διαταγάς αρχών. Ο μουσουλμανικός όχλος επιδόθηκε σε σφαγές των χριστιανών στα Χανιά και στα Περίχωρα. Η είδηση εξόργησε τους χριστιανούς. Πολλοί μοναχοί, κληρικοί και προεστοί των χωριών από τα Χανιά που σώθηκαν από τις σφαγές κατέφυγαν στα Σφακιά. Στο Λουτρό είχε εκλεγεί καγκελαρία και στις 29 Μαΐου έγινε συνέλευση στη Θημιανή Παναγία. Μαζεύτηκαν 1.500 χριστιανοί, από αυτούς όμως μόνο οι 800 είχαν όπλα. Κατάρτισαν επιτροπή με σκοπό τη γενική διοίκηση του αγώνα. Από τα ηγετικά στελέχη, ο ηγούμενος της Αγίας Τριάδος του Σινά, νεόφυτος οικονόμος, έφυγε με γράμμα στην Ίδρα για να ζητήσει όπλα και βοήθεια. Όταν έφτασαν οι ειδήσεις περί επανάστασης στην Ελλάδα και κυριαρχίας του ελληνικού στόλου στο Αιγαίο, οι γενίτσαροι άρχισαν θηριωδίες. Οι χριστιανοί από τα Παιδινά τράβηξαν προς τα βουνά. Στις 14 Ιουνίου, τουρκικός στρατός εξόρμησε προς το Θέρισο. Οι βασίλης Χάλης και αναγνώστης Παναγιώτου, αφού έσφαξαν όλους τους Τούρκους στο Θέρισο, τράβηξαν προς τα βουνά. Οι Τούρκοι ανέβηκαν στο Λούλο, αλλά ευνηδιάστηκαν από τους επαναστάτες και έφυγαν με απώλειες. Το γεγονός προκάλεσε ενθουσιασμό στους χριστιανούς. Τα νέα μαθεύτηκαν αμέσως. Οι μουσουλμάνοι από τα γύρω χωριά έφευγαν και κλείνονταν στο Φρούριο. Όσοι Τούρκοι συμμετείχαν στην εκστρατεία, για να δικαιολογήσουν την ήττα τους, έπλασαν φανταστικές ιστορίες για τεράστιους Μόσκοβους, μανιάτες φουστανελοφόρους και φραγκοφορεμένους που ήταν οπλισμένοι με νέα όπλα και δεν μπορούσαν να τους αντιμετωπίσουν. Το επόμενο βράδυ, μόλις έληξε το Ραμαζάνι, έκλεισαν τις πύλες των Χανίων και διάβασαν φετφά για εξολόθρευση των χριστιανών. Αμέσως εξόρμησε ο όχλος και οι φανατικοί μουσουλμάνοι στους δρόμους και στα σοκάκια της πόλης, με φωνές και απειλές κατά των χριστιανών και άρχισαν να σφάζουν, να εχμαλωτίζουν και να ατιμάζουν. Έσυραν στη φυλακή γυμνούς και ανυπόδιτους τον επίσκοπο Καλίνικο Σαρπάκη, το διάκονο Αρτέμιο, τους ηγουμένους Γουβερνέτου και Γωνιάς, πολλούς μοναχούς, κληρικούς και λαϊκούς αδιακρίτως, επιφανείς και μη κατοίκους της πόλης. Όσοι πρόλαβαν να διαφύγουν από τα Χανιά σώθηκαν. Πάνω από 300 χριστιανοί κατακρεουργήθηκαν και μόνο 30 με 40 επέζησαν από τους κατοίκους της πόλης. Οι δρόμοι γέμισαν με πτώματα που έγιναν βορρά των σκυλιών και κοίτονταν άταφα για πολλές μέρες. Στην πόλη είχαν καταφύγει οι μουσουλμάνοι από τα Περίχωρα με τις οικογένειές τους. Ο συνωστισμός ήταν απίστευτος και οι επιδημίες θέριζαν. Στις 16 Ιουνίου τουρκικός στρατός έφτασε στις Καλύβες. Οι επαναστάτες επιτέθηκαν σε Τσιβαρά και Καλύβες. Οι Τούρκοι καταδιώχτηκαν, έτρεξαν πανικόβλητοι να επιβιβαστούν στις βάρκες και πολλοί πνίγηκαν. Οι επαναστάτες κατάλαβαν τη Μαλάξα και τον Αλμυρό και νίκησαν τους Τούρκους στην Αγία Κυριακή. Οι Χάλιδες είχαν τον έλεγχο προς Θέρισο και Βαρύπετρο, ο Σύφακας κρατούσε τη Μαλάξα και ο Γρηγόρης Δαμινός με 12 ένοπλους περιπολούσε στα Παιδινά. Τουρκικές επιδρομές γίνονταν συνέχεια στον κάμπο των Χανίων.
στις 19 Ιουνίου πυρπόλησαν τη Μονή Χρυσοπηγής, τον Άγιο Ελευθέριο και την Αγία Μονή και λαιλάτισαν όλα τα χριστιανικά σπίτια της περιοχής. Μετά εξόρμησαν άλλοι προς τη Μαλάξα και άλλοι προς την Αγία Κυριακή, αλλά αποκρούστηκαν. Στο Ρέθυμνο έσφαξαν τον επίσκοπο Γεράσιμο Περδικάρη, ηγουμένους και κληρικούς και 500 χριστιανούς. Σφαγές οργάνωσαν επίσης στη Σιτία και στο Ηράκλειο. Έπεσαν δε τότε ελεηνά θύματα ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Παρδάλης, ο επίσκοπος της Κνωσού Νεόφυτος Φιντικάκης, ο Χερονήσου Ιωακείμ, ο Λάμπης Ιερόθεος, ο Σιτίας Ζαχαρίας, ο Διοσπόλεος Καλίνικος, πολλοί ηγούμενοι μοναστηρίων, ο πολλού λόγου άξιος Ιωάννης Λευθεραίος Ιατρός και πλήστοι άλλοι αξιόλογοι άνδρες εις τας Αγιάς και περί την Εκκλησίαν. Πού δε να έβρωσιν άσυλον οι άθλοι καταδιωκόμενοι και απαγόμενοι σφαγήν ως κτίνοι. Στα τέλη Ιουνίου οι Τούρκοι όρμησαν στο ακροτήρι. Ο Γρηγόρης Δαμινός διέσωσε πολλούς και τους οδήγησε στη Μαλάξα, ενώ κασιώτικα καράβια μετέφεραν άοπλους και γυναικόπαιδα στην Κάσο. Οι Τούρκοι πυρπόλησαν τη Μονή Καλογραιών τις Κορακές, ατίμασαν και έσφαξαν 20 καλόγριες και οι υπόλοιπες, που ίσως ήταν 300, κατάφεραν και διέφυγαν. Κατέστρεψαν και έβαλαν φωτιά στην Αγία Τριάδα, όπου κάηκε ο ξύλινος Τρούλος, ένας εντυπωσιακός βενετσιάνικος πολυέλαιος με δικεφάλους και εμβλήματα του οίκου της Αυστρίας, αφιέρωμα ενός προξένου, το πλούσιο και επιχρυσωμένο τέμπλο και το κουβούκλιο της Αγίας Τράπεζας. Άρπαξαν και κατέστρεψαν εικόνες και αφιερώματα, ευαγγέλια, σταυρούς, καντήλες, δισκοπότηρα, θυμιατά, εγκόλπια, ράβδους, μήτρες, δικυροτρίκυρα κλπ. Στράφηκαν προς το Γουβερνέτο. Στην είσοδο του Φαραγγιού συνάντησαν 7 μοναχούς του Γουβερνέτου που έφευγαν για να βρουν καταφύγιο και τους έσφαξαν επιτόπου. Αργότερα οι χριστιανοί χάραξαν 7 σταυρούς στο σημείο της σφαγής. Οι Τούρκοι κατέστρεψαν και το Γουβερνέτο. Οι μοναχοί σκοτώθηκαν ή εχμαλωτίστηκαν και όσοι γλίτωσαν διασκορπίστηκαν και τα μοναστήρια έμειναν έρημα. Αρχές Ιουλίου ο τουρκικός στρατός ξεκίνησε για τον Αποκόρονα. Στις 5 Ιουλίου, η Σύβαχας και Γρηγόρης Δαμινός τον εμπόδισαν να περάσει από τη Μαλάξα. Την ίδια μέρα έγινε σκληρή μάχη στο Φαράγγι προς το Θέρισο, όπου οι Τούρκοι άφησαν 500 νεκρούς. Και την ίδια μέρα επίσης, αποκρούστηκαν οι γενίτσαροι του Σελήνου, που επιχείρησαν να φτάσουν στα Χανιά για ενίσχυση. Στις 10 Ιουλίου, 8.000 Τούρκοι από το Ηράκλειο και 4.000 από το Ρέθυμνο πέρασαν τον Καλλικράτη, τα Ασφέντου και έκαψαν τα Σκύφου. Τους περικύκλωσαν όμως και τους κυνήγησαν οι επαναστάτες και στη διαφυγή τους τους εξολόθρευσαν στον Κατρέ, στην Ασίγωνιά και στη λίμνη του Κουρνά. Τις 1 του Αυγούστου οι Τούρκοι του Ρεθύμνου μετά από μάχες στην Επισκοπή και στα Κουρνοπατήματα πέρασαν στον Αποκόρονα. Στον Πρόσνιερο έγινε μια λυσόδης μάχη όπου σκοτώθηκαν 500 Τούρκοι και 90 Χριστιανοί. Οι Τούρκοι άρχισαν σφαγές στον Αποκόρονα. Άοπλοι χριστιανοί κρύβονταν σε φαράγγια και σπηλιές. Στο Κόκκινο Χωριό 116 άνδρες, γυναίκες και παιδιά είχαν καταφύγει σε ένα σπήλαιο κοντά στη θάλασσα. Τους ανάγκασαν να βγουν αφού έβαλαν φωτιά με έφλεκτα υλικά και τους σκότωσαν όλους. Στον Κεφαλά, στη σπηλιά του Ορνέ, πολιόρκησαν 38 γυναικόπαιδα και μόνο 2 που έπεσαν στη θάλασσα σώθηκαν. Σε μια σπηλιά στο Βαφέ, οι ανήμποροι, οι γερόντες, τα γυναικόπαιδα που δεν μπορούσαν να φύγουν στο βουνό, ήρθαν και μπήκαν μέσα. Οι Τούρκοι στρατοπέδευσαν απέναντι.
Αυτή όμως αντιστάθηκε από τρεις μέρες και έτσι αφού είδαν ότι δεν γινότανε, μάζεψαν το χωριό ό,τι βρήκαν για να βγάλει καπνό, στρώματα, διάφη, λάδια, τα έβαλαν εδώ στη σπηλιά, έδωσαν φωτιά και ο καπνός τσίπλωσε. Στις καλύβες που είχαν την έδρα τους οι Πασάδες, μεταφέρθηκαν 70 γέροντες που επειδή αρνήθηκαν να αλλαξοπιστήσουν, βασανίστηκαν και κατακρεουργήθηκαν. 3.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά ήταν τα θύματα της τουρκικής θηριωδίας στον Αποκόρονα. Στο Κεφαλά, στο σπήλαιο της Κατεβατής, κατέφυγαν 80 γυναικόπαιδα και 12 οπλοφόροι με τον παπά Γρηγόρη Δαμινό. Πολιορκήθηκαν από χιλιάδες Τούρκους, δεν ενέδωσαν σε απειλές και υποσχέσεις, αμύνθηκαν ηρωικά, ώσπου τους εγκατέλειψαν οι Τούρκοι. Άντεξαν για 38 μέρες και τελικά διασώθηκαν. Στις 20 Αυγούστου οι Τούρκοι για να ξεπλύνουν την τροπή του Κατρέ, επιτέθηκαν πάλι σε Αγία Κυριακή και Περβόλια, μπήκαν στο Θέρισο και στράφηκαν προς Σαλιάκες, όπου έγινε μακελιό. Υποχώρησαν με απώλειες και έφυγαν στον Πρόσνερο. Στα τέλη Αυγούστου από την Κράπη μπήκαν στα Σφακιά. Πυρπόλησαν χωριά και έσφαξαν γυναικόπαιδα. Επειδή οι Σφακιανοί μόλυναν τα νερά στα πηγάδια, οι Τούρκοι εγκατέλειψαν τα Σφακιά. Ωστόσο η Κρήτη δεν είχε όπλα και αρχηγό, ούτε πλοία διέθετε. Μόνο 3 με 4 χιλιάδες ήταν οι οπλοφόροι. Μάταια οι επαναστάτες ζητούσαν με αγωνία άρματα και μπαρούτι από την Πελοπόννησο. Γι' αυτό αποφάσισαν προσωρινή αναστολή του αγώνα. Τον Οκτώβριο έφτασε η πρώτη σοβαρή βοήθεια. Οι νεόφυτος οικονόμος και αναγνώστης Παναγιώτου έφτασαν στο Λουτρό με όπλα και πληροφορίες για την άφιξη διοικητή. Αμέσως οι χριστιανοί ενθουσιασμένοι αποφάσισαν την αναζωπήρωση του αγώνα. Οι Χάλιδες επιτέθηκαν στην Κίσαμο και ξεσήκωσαν τις επαρχίες. Δαμινός και Πρωτοπαπαδάκης επιτέθηκαν στο Καρύδι και στον Κεφαλά και ο Σύφακας έδιωξε τους Τούρκους και ελευθέρωσε τα χωριά από τους μαχαιρούς μέχρι τις καλύβες. Στα τέλη Οκτωβρίου ήρθε ο Μιχαήλ Κομνηνός Αφεντούλιεφ για να συντονίσει τον απελευθερωτικό αγώνα με την Ελλάδα. Διαδόθηκε πως ήταν τεράστιος, όμορφος, με στολή, επιβλητικός, απόγονος Βυζαντινών Αυτοκρατόρων των Κομνηνών και προστατευόμενος του Τσάρου λόγω του επωνύμου του. Αντίθετα όμως ήταν κοντός, με οχρή όψη και δεν ήξερε καλά ελληνικά. Κανόνισε ο ίδιος να είναι αρχιστράτηγος, γενικός έπαρχος και διοικητής, με τον νεόφυτο οικονόμο γραμματέα και ένα συμβούλιο δίπλα του. Στο Σέλινο οι Τούρκοι σκότωναν και έσφαζαν, αλλά τον Νοέμβριο ενώθηκαν Σφακιανοί και Σελινιώτες και τους ανάγκασαν να κλειστούν στους πύργους της Καντάνου. Οι επαναστάτες έβαλαν φωτιά, αλλά όταν σκοτώθηκε ο αρχηγός Γιώργος Δασκαλάκης, η πολιορκία χαλάρωσε. Οι τελευταίες επιθέσεις των Τούρκων το Δεκέμβριο, στο Βαρύπετρο, τη Μαλάξα και τα Τσικαλαριά, ήταν άστοχες και δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Το τέλος του 21 η επανάσταση είχε απλωθεί σε όλη την Κρήτη. Το 22 άρχιζε με ελπίδες. Οι αρχηγοί ξεσήκωναν τις επαρχίες. Οι χριστιανοί, αφού εξασφάλιζαν τα γυναικόπαιδα, έτρεχαν να ενταχθούν στα επαναστατικά σώματα. Ο αγώνας συνεχίστηκε μέχρι το 1830. Τελικά οι μεγάλες δυνάμεις απέκλεισαν την Κρήτη από το ελληνικό κράτος. Το γεγονός αυτό δεν απέλπισε τους κριτικούς, αλλά αντίθετα όξινε την επαναστατικότητα και τη διάθεση για εξεγέρσεις και αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Οι Κρήτες επεδίωκαν με τα όπλα την απελευθέρωσή τους και δεν περίμεναν να τους την προσφέρει η Ευρώπη. Όλος ο 19ος αιώνας πέρασε με επαναστάσεις και διπλωματικό αγώνα, με υπομνήματα, καταγγελίες, ενημερώσεις και προσφυγές. Μετέτρεψαν το κρητικό ζήτημα σε ευρωπαϊκό πρόβλημα. Κέρδισαν την αυτονομία και τελικά την ένωση με την Ελλάδα το 1913.